Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, υπάνσοφος μάρτυρας του Χριστού η Εκατερίνη. Οι γυναίκες μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι εξίσου ηρωίδες με τους άνδρες μάρτυρες, οι οποίες συναποτελούν τη πιο εκλεκτή χωρία των Αγίων. Το πρόβλημα της ισότητας των δύο φύλων λύθηκε για την Εκκλησία μας στους Αγίους της, όπως και η σύμπλευση γνώσης και πίστης. Στις κορυφαίες γυναίκες μάρτυρες της Εκκλησίας μας ανήκει και η μεγαλομάρτης Αγία Εκατερίνη. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στα 294 από ειδωλολατρική οικογένεια και ονομαζόταν Δωροθέα. Ο πατέρας της ονομαζόταν Κόνστας ή Κέστος και ήταν αριστοκράτης. Φρόντισε δε να δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή μόρφωση στη πανέμορφη και ευγενέστατη κόρη του. Σπούδασε στις πιο ονομαστές εθνικές σχολές, φιλοσοφία, ρητορική, ποίηση, μουσική, μαθηματικά, αστρονομία και ιατρική. Φιλοσοφία, μία επιστήμη. Ρητορική, δύο επιστήμες. Ποίηση, τρεις. Μουσική, τέσσερες. Μαθηματικά, πέντε. Αστρονομία, έξι. Και ιατρική, επτά. Γνώρισε τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Βιργίλιο και όλους τους ποιητές. Επίσης, κατήχε τις θεωρίες των αρχαίων ιατρών Ασκληπιού, Γαλινού και Ιπποκράτη. Ήταν πανεπιστήμιον. Ήταν ένας πανεπιστήμων άνθρωπος του Θεού. Κάποιοι μάλιστα την ταυτίζουν με την Αλεξανδρινή φιλόσοφο Ιπατία λόγω ομοιότητας, η οποία έχει βρει τραγικό θάνατο περί το 440 σε μια θρησκευτική διένεξη. Αφού αδέρφια μου και αδελφές μου ολοκλήρωσε τις σπουδές της, έστρεψε την προσοχή της στη χριστιανική διδασκαλία, η οποία παρόλους τους διωγμούς διαδίδονταν και γινόταν πίστη των κατοίκων της Αλεξάνδρειας. Εντυπωσιάστηκε από αυτήν και ζήτησε να κατηχηθεί στη νέα πίστη από κάποιον Άγιο Μοναχό. Βαπτίστηκε και πήρε το όνομα Εκατερίνη. Δεν φανέρωσε αρχικά τη χριστιανική της ιδιότητα στους οικείους της, διότι βρισκόταν σε έξαρση ο μεγάλος διωγμός του Μαξεντίν. Ο Μαξέντιος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μισούσε τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Οι γονείς της την πίεζαν να παντρευτεί έναν από τους πάμπολους πλούσιους νέους και αξιωματούχους που ζητούσαν να την κάνουν γυναίκα τους. Εκείνη με ευγένεια απέκρουσε και απέκρουε τις προτάσεις τους, διότι είχε πάρει την απόφασή της να γίνει η νύμφη του Χριστού, να μείνει έτσι αγνή και παρθένος, όπως εκείνη πίστευε και έβλεπε ότι ήταν καλύτερα από αυτά τα οποία γνώριζε ως επιστήμον. Δεν άρχισε να γίνει γνωστή η μεταστροφή της στο χριστιανισμό. Μέσα στη δίνη του διωγμού θεώρησε καθήκον της και τιμή της να ομολογήσει την πίστη της στο Χριστό. Ήταν 18 χρονών, αλλά αρκετά όρημη για να υποστεί τις συνέπειες της δημόσιας
ομολογίας της. Την εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας Μαξέντιος έβγαλε διαταγή για καθολική θυσία στους θεούς, σε όλους τους υπηκόους. Όποιοι δεν θα εκτελούσαν τη διαταγή του θα τιμωρούνταν σκληρά και παραδειγματικά. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας θυσίασε 130 ταύρους, Κύριε λέει σου. Πλήθος κόσμου υπάκουσε στη βασιλική διαταγή, όχι όμως και η Εκατερίνη. Κατευθύνθηκε στο ειδωλορθρικό ιερό, όπου τελούσε τη μεγαλειώδη θυσία ο Μαξέντιος και ζήτησε από τους ακολούθους του να μιλήσει σε αυτόν. Κοιτάξτε λοιπόν πώς ομιλεί η πάνσοφος μάρτυρας του Χριστού η Εκατερίνη. «Με πρωτόγνωρο θάρρος, αδέλφια μου, ήλεξε τον είδωλο λάτρη αυτοκράτορα, υπενθυμίζοντάς του πως η λατρεία των άψυχων ειδώλων και δι' αυτόν η λατρεία των δαιμόνων ανήκει στο σκοτεινό και δυσιδαίμων παρελθόν, και πως και οι αρχαίοι σοφοί είχαν ασκήσει σκληρή κριτική στην ειδωλολατρεία. Ταυτόχρονα ομολόγησε ενώπιον του την πίστη της στον Ιησού Χριστό, των αληθινών θεών, των υφείων της. Ο αυτοκράτορας Μαξέντιος ζήτησε να μάθει ποια ήταν αυτή η όμορφη και ασεβής κατά την κρίση του κόρη. Οι ακολουθοί του του είπαν ότι είναι η κόρη του Επιφανία, Αλεξανδρέα Κόνστα, η οποία έγινε χριστιανή. Ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να γίνει μια δημόσια συζήτηση με τους πλέον διακεκριμένους φιλοσόφους και ρήτορες της Αλεξάνδρειας, διότι πίστευε πως έτσι θα ξεφτέλησε τους χριστιανούς και θα θριάμβευε η ειδωλολατρεία. Κάλεσε λοιπόν 50 από αυτούς και την Εκατερίνη να εκθέσουν δημόσια τις απόψεις τους. Η Εκατερίνη προσευχήθηκε θερμά στον Θεό, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, να της δώσει σοφία προκειμένου να υπερισχύσει στη συζήτηση για τη δόξα τη δική του και την κατεσχήνη των ιδιοκτών της Εκκλησίας. Οι ειδωλολάτρες ρήτορες γεμάτοι κομπασμό άρχισαν πρώτοι να παρουσιάζουν την αρχαία θρησκεία ως δήθεν παράγοντα πολιτισμού και τους θεούς, όπως έλεγαν, ως δήθεν ευεργέτες των ανθρώπων. Τελευταία μίλησε η Εκατερίνη, χρησιμοποιώντας τα έργα του Ομήρου. Παρουσίασε το έρευος των θεών της αρχαίας θρησκείας, οι οποίοι έπραταν τις χειρότερες κακουργίες και τις έσχιστες ηθικές παρεκτροπές, ήτι, δηλαδή δολοφονίες, απάτες, βιοπραγίες, γενοκτονίες, κλοπές, μοιχείες, πορνίες, αιμομιξίες, παιδεραστίες, βιασμούς, κτηνοβασίες, φθόνους, δολοπλοκίες, σαν να μιλάει για σήμερα φυσικά. Κάτι τέτοιο έχουμε διώξει το Χριστό, φαίνεται, από τη ζωή μας και πάλι ξαναεπανήλθαμε στα ίδια. Και συνεχίζει η Αγία του Θεού από το βίο της. Διακατέχονταν από αναμολόγητα πάθη τα οποία οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διανοηθούν. Ήταν απίστευτα μισάνθρωποι, ζήλευαν και μισούσαν θανάσιμα τους ανθρώπους και όταν έβρισκαν ευκαιρία τους εξολόθρευαν. Μήπως δεν είναι το ίδιο και σήμερα πολλές φορές?
Το μίσος, το μόνιμο μίσος τους για τους ανθρώπους καταλάγιαζε με τις φρικτές ανθρωποθυσίες. Συνεχίζοντας η Αγία, αναγκάζονταν οι άνθρωποι να εκπορνεύουν ακόμη και τα κορίτσια τους τα ιερά πορνεία για χάρη των Θεών. Και συνεχίζει η Αγία μας. Οι ειδωλολάτρες φιλόσοφοι έμειναν άφωνοι από την ευγλωτία και τα επιχειρήματα της νέας φιλοσόφου, Αγία του Θεού, Εκατερίνα μας, βοήθησέ μας και μας να βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο και εμείς. Το αποτέλεσμα ήταν να αναγνωρίσουν την ήττα τους και να μεταστραφούν και οι ίδιοι στο χριστιανισμό. Το γεγονός αυτό εξόργησε το φανατικό ειδωλολάτρη αυτοκράτορα, ο οποίος ζήτησε τη θανάτωσή τους δια της πειράς και τον απάνθρωπο βασανισμό της Εκατερίνης. Η Αγία οδηγήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, τρέπομαι να τα πω, τα οποία δεν έκαμψαν την πίστη της. Βλέποντας η σύζυγος του αυτοκράτορα Φαυστίνα τον ηρωισμό της μάρτυρος, πίστεψε και έγινε και αυτή χριστιανή. Ο θηριώδης σύζυγός της Κόνστας την αποκεφάλισε και την Αγία την παρέδωσε στους δημίους να την αποτελειώσουν στο φοβερό τροχό, το οποίο διαμέλιζε αργά και βασανιστικά το σώμα της, ενώ η ψυχή της πέταξε στα ουράνια για να συναντήσει το θείο νυμφείο που τόσο αγάπησε στη ζωή της. Το σώμα της το παρέλαβαν οι χριστιανοί και το εταφίασαν με τιμές. Το σεβάστηκαν αιώνες και σήμερα αποτελεί πολύτιμο θησαυρό στην ιστορική Ιερά Μονή. Του Σινά. Η μνήμη της κάθε χρόνο εορτάζεται 25 Νοεμβρίου. Η Αγία του Θεού Εκατερίνα η οποία με τη χάρη του Αγίου Θεού είδαμε το μαρτύριό της είναι ένα από τα απτά παραδείγματα πως η γνώση και η επιστήμη όχι μόνο αυτή είναι η Ιερά Μονή του Σινά η επιστήμη, η γνώση και η επιστήμη όχι μόνο δεν αντιτίθεται στη χριστιανική πίστη όπως μας έχουν μουρλάνει, συγγνώμη για τη φράση μου, οι σύγχρονοι άνθρωποι της αθείας και της ειδωλολατρίας πολλές φορές να μας τα λένε ότι δεν έχει καμία σχέση ο χριστιανισμός με την επιστήμη, αλλά καταξιώνονται σε αυτή ως δώρα του Θεού στην ανθρωπότητα. Αδέλφια μου και αδελφές μου, καλοί μου άνθρωποι, η Κυρία Θεοτόκος να μας ευλογεί και η Αγία Μάρτυρας, η Αγία Μάρτης του Θεού Εκατερίνα να ευλογεί και εσάς και εμένα και τον καθένα μας από εμάς.